με ποσοστό 66,5% και λαμβάνοντας τις 6 από τις 9 έβρες, η παράταξη της ΔΑΚΕ ήταν ο νικητής των εκλογών του Νομαρχιακού Τμήματος Ερών της ΑΒΕΒΗ, με συμμετοχή μεγαλύτερη από την τελευταία φορά. Σύμφωνα με τον απερχόμενο πρόεδρο Κωνσταντίνο Στρίκα, το νέο προεδρείο θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει. Χθες είχαμε εκλογές για ανάδειξη νέας εκτελεστικής γραμματείας για το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΒΕΒΗ Ερών. Η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη από την προηγούμενη φορά και η παράταξη της ΔΑΚΕ Δημοσίου Τομέα, στην οποία έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, πήρε 6 από τις 9 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου και ποσοστό 66,5%. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και πολύ μεγάλη ευθύνη για όλους εμάς που απαρτίζουμε αυτήν τη μεγάλη συνδικαλιστική παράταξη. Και θα ήθελα από βάθους καρδιάς να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους εργαζομένων, όλων των σωματείων εργαζόμενων, όλων των σωματείων και των συλλόγων που συμμετέχουν στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ και ήρθαν να ψηφίσουν, όλους ανεξαιρέτως και ιδιαίτερα αυτούς που για μία ακόμη φορά μας τιμήσαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους. Η ΑΔΔ Ερών θα συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία της Τετάρτης 6 Απριλίου, που θα είναι παράλληλα ειρηνικό συλλαλητήριο ενάντια στον πόλεμο στην Ουκρανία και καλεί όλους τους ερέους να ενωθούν. Την Τετάρτη είναι η γενική απεργία την οποία έχει προκηρύξει για ΣΕΕ και ΑΔΔ μαζί. Είναι μια απεργιακή κινητοποίηση η οποία γίνεται με κεντρικό σύστημα, με κεντρικό σύνθημα, συγγνώμη, να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας, ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στην το δεύτερο σημαντικό αυτής της απεργίας είναι ότι θα είναι μια απεργία συλλαλητήριο ειρηνικό ενάντια στον πόλεμο στην Ουκρανία. Οπότε καλούμε τους εργαζόμενους και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς τα προβλήματα πιστεύω ότι είναι κοινά, για μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση της Τετάρτης στο εργατικό κέντρο στις 11 το πρωί.